centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Πανταζή, σε άλλες περιπτώσεις θα μιλούσαμε για την αγορά και πώς πήγε η Πασχαλιάτικη αγορά. Τώρα μιλάμε πότε θα ξανανοίξει η αγορά και κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις και συνθήκες. Θα έχετε ίσως ακούσει ότι οι πρώτοι που θα ανοίξουν στη χαλάρωση των μέτρων, πιθανότατα από τις 4 Μαΐου, αν θα πιάσει το μέτρο για την Καστοριά, γιατί σε περιοχές που είναι δύσκολες δεν είναι, είμαστε απόλυτα βέβαιοι. Το θέμα είναι αν είμαστε έτοιμοι για αυτό το άνοιγμα, αν πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό το άνοιγμα και υπό ποιες προϋποθέσεις. Αλλά καταρχήν να μην δέσουμε κόμπο το ότι 4 Μαΐου θα είναι η μέρα που θα ανοίξουν. Και ειδικά για την Καστοριά, γιατί επαναλαμβάνω, αν διαβάσετε προσεκτικά ορισμένα άρθρα που αναφέρουν αυτές τις πληροφορίες, λένε κάπου στις υποσημειώσεις, στις τελευταίες παραγράφους, ότι είναι μέτρα που μπορούν να ισχύσουν παντού, πλην κάποιων περιοχών που έχουν θέματα και προβλήματα. Όπως έγραψαν παραδείγματος χάρη η Καστοριά. Για πείτε μας λοιπόν. Άμα ήταν γραμμένη η Καστοριά, κύριε Αντσούλη, τότε το 15 Μαΐου... Ήταν γραμμένη η Καστοριά, ναι. Σε δημοσιεύματα ήταν γραμμένη η Καστοριά, ναι. Δεν το είδα προσωπικά, ναι. Αλλά αν πράγματι είναι έτσι, τότε φοβάμαι ότι το 4 Μαΐου μάλλον θα πρέπει να θεωρείται ανέφικτη ημερομηνία. Βέβαια, ο κύριος Παπαδόπουλος, νωρίτερα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, επειδή έχουμε 4 μέρες χωρίς κανένα καινούριο κρούσμα, είπε ότι αν συνεχιστεί αυτό μέχρι τουλάχιστον την Πρωτομαγιά, ίσως και εμείς μπούμε στο πανελλαδικό κομμάτι των ελαφρύνσεων. Θα δούμε. Και μακάρι να είναι έτσι. Και μακάρι να είναι έτσι, φυσικά. Σε κάθε περίπτωση, η επόμενη μέρα είναι προφανές ότι θα είναι δύσκολη. Και είναι προφανές ότι θα είναι δύσκολη για πολλούς και διάφορους λόγους. Τίποτα δεν θα θυμίζει τον πρώτερο βίο μας, να το πω έτσι, χαρακτηριστικά. Είναι προφανές ότι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ακολουθούν όλοι μας μέσα στα καταστήματά μας θα είναι αυτά τα οποία γνωρίσαμε τον τελευταίο 1-1,5 μήνα εδώ στην πόλη μας τουλάχιστον και στο όνομά μας με πολύ πιο έντονο τρόπο. Ναι. Είναι προφανές ότι η κίνηση στην αγορά δεν υπάρχει καμία περίπτωση, άλλωστε αυτό λένε και οι προβλέψεις, να θυμίζει σε τίποτα αυτό το οποίο τουλάχιστον γνωρίζαμε, στον όποιο βαθμό γνωρίζαμε το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα. Επομένως, οι δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσουν όλοι οι συνάδελφοι, μηδενός εξαιρουμένου, είναι προφανές ότι θα είναι πολύ μεγάλες. Άρα λοιπόν λέτε ότι ακόμη και να μας πούν, παιδιά, ανοίγεται 4 του μήνα, 4 Μαΐου, δεν βλέπετε ότι πολύ σύντομα να ομαλοποιείται η κατάσταση από τον κόσμο που θα έχει τη διάθεση να αγοράσει, από τον κόσμο που θα βγει, ακόμη και ο κόσμος θα μπαίνει στα καταστήματα, θα μπαίνει με το γάντι, με τη μάσκα και δεν ξέρω με τι άλλα μέσα προφύλαξης. Το ίδιο βέβαια φαντάζομαι και εσείς. Και θα πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι και εμείς, ώστε σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος από αυτούς οι οποίοι θα μπαίνουν στα μαγαζιά δεν έχουν τα προστατευτικά μέσα, ναι, να είμαστε έτοιμοι να τα προσφέρουμε. Φαντάζομαι πάντως και δεν ξέρω και με πόση όρεξη θα πηγαίνεις κάθε μέρα στο κατάστημα. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα τώρα. Και επειδή πάντα έχεις το κακό και στο μυαλό σου, τι θα μου συμβεί σήμερα, ποιος θα μπει, τι θα είναι αυτός που θα μπει κτλ. Δεν θα είναι και η ίδια όρεξη που πηγαίνεις στη δουλειά κάθε μέρα. Νομίζω, δεν ξέρω. Λογικό είναι, κύριε Αντσούλη. Λογικό είναι γι' αυτό. Και μάλιστα μετά και από το γεγονός ότι ο νομός μας ήταν από τους νομούς ο οποίος επλήγει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, αναλογικά με όλη την υπόλοιπη χώρα, είναι προφανές ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε όλοι τα μέτρα μας. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να κάνουμε και αυτό ακριβώς θα φέρει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην κίνηση στην αγορά. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι βήμα-βήμα θα ομαλοποιηθεί. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, αν μη τι άλλο, θα μπορέσουμε να καλύψουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του χρονικού διαστήματος το οποίο χάθηκε. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο χάθηκε. Ναι. Ένα-ενάμισος μήνας, πόσο είναι. Πρέπει να υπολογίσουμε ότι χάθηκε μια κεκτημένη ταχύτητα, όποια και αν ήταν αυτή. Ναι. Να υπολογίσουμε το γεγονός ότι. Ναι, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, καλά τα λέει ο κύριος Πατέρα. Αν γυρίσουμε μισό λεπτό, κύριε Πανταζή. Είχαμε μπει σε μια σειρά. Λέγαμε, κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε. Είχε μπει λίγο στο μυαλό μας μια αισιοδοξία. Και κόπηκε αυτό τώρα. Έτσι είναι όπως το λέτε, κύριε Αντσούλη. Και αν θέλετε να αναφέρουμε και το χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι συνέβη στα σούπερ μάρκετ τις πρώτες μέρες
που μπήκαν αυτά τα μέτρα με όσο έντονο βαθμό και αν μπήκαν σε όλη την επικράτεια, με πολύ πιο έντονο βαθμό στην πόλη μας. Αν λοιπόν δούμε το τι έγινε στα σούπερ μάρκετ τις πρώτες μέρες, δηλαδή ένας κακός χαμός κυριολεκτικά, έτσι, όπου ο κόσμος προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μπει μέσα, να κάνει τις αγοράς του κτλ. Τις αμέσως επόμενες μέρες, όταν λοιπόν και εκεί κατά κάποιο τρόπο ομαλοποιήθηκε η κατάσταση, ακόμα και εκεί η κίνηση είναι πολύ πιο περιορισμένη σε σχέση με αυτό το που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Ακριβώς. Εσείς θέλετε να γυρίσετε το γρηγορότερο, το συντομότερο δυνατόν στα μαγαζιά σας, κύριε Πανταζή? Ξέρετε, κάθε μέρα κυκλοφοράνε τα courier ή οι ταχυδρόμοι και κουβαλάνε φακέλους με λογαριασμούς. Και αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή, όταν με το καλό θα φτάσουμε στο Σεπτέμβριο, γιατί εκείνο το απότατο σημείο όπου έχουν πάρει αναβολή όλες αυτές οι πληρωμές, τότε όλοι μας, ανοίγοντας αυτούς τους φακέλους, θα δούμε πράγματα και θάματα, επιτρέψτε μου την έκφραση, γιατί απλούστατα... πρέπει να το πούμε αυτό. Οι λογαριασμοί, παιδιά, στις επιχειρήσεις και στα μαγαζιά δεν χαρίστηκαν. Απλά πάνε για λίγο πιο πίσω. Να το διευκρινίσουμε αυτό, για να μην υπάρχει κάποια αίσθηση ότι χαρίστηκε. Δεν χαρίστηκε τίποτα. Πάνε λίγο πιο πίσω. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρούμε μπροστά μας. Και από τη στιγμή που η αγορά... Υποθέτω εγώ και λέω έτσι με το δικό μου το μυαλό, έτσι, και με βάση αυτά τα οποία συζητάω και με συναδέλφους σε όλη τη χώρα. Από τη στιγμή λοιπόν που η αγορά προφανώς μέχρι τότε δεν θα έχει βρει το ρυθμό της, είναι λίγο φαϊνότερο ότι οι δυσκολίες απλά μετατέθηκαν. Έφυγαν λοιπόν οι δυσκολίες οι καθημερινές από την καθημερινότητά μας, από τον Μάρτιο, από τον Απρίλιο, από τον Μάιο, και ξαφνικά θα τις δούμε μπροστά μας το Σεπτέμβριο. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Φοβάμαι. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω από συζητήσεις που κάνω με πάρα πολλούς συναδέλφους, ότι αυτές οι δυσκολίες δύσκολα θα ξεπεραστούν. Και μάλιστα όταν από τώρα έχουμε στο μυαλό μας το Σεπτέμβριο και για άλλους λόγους, κύριε Πανταζή, θα έχετε ακούσει προφανώς που μας λένε ότι μη τυχόν έρθει και νέο κύμα από Σεπτέμβριο. Δηλαδή μας προειδοποιούν ότι, παιδιά, ακόμη και αν χαλαρώσουμε το καλοκαίρι, ακόμη και αν κάπως η κατάσταση βελτιωθεί το καλοκαίρι, μην ξεχνάτε ότι όσο δεν έχουμε φάρμακο ή εμβόλιο, αυτό το πράγμα, και όσο δεν έχει πάθει την ανοσία και ο πληθυσμός, μπορεί να επανέλθει από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή πάντα και ο Σεπτέμβριος είναι και αυτό το κομμάτι μέσα. Ότι θα έρθει και ο Σεπτέμβριος. Όχι μόνο για τους λογαριασμούς λοιπόν, κύριε Πανταζή, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα. Μήπως αυτό το κακό το ξαναζήσουμε σε replay. Ας προσευχόμαστε λοιπόν, κύριε Αντώνη, όλοι μας, όσοι να μην έχουμε στον καλό Θεό της Ελλάδας να μας προστατεύσει. Πραγματικά. Πάντως, κύριε Πανταζή, νομίζω ότι από τη στιγμή που θα ανοίξουν έστω τα καταστήματα, ξέρετε, σε όλους μας θα δημιουργηθεί και μια άλλη ψυχολογία. Δηλαδή, είναι προφανές. Αυτό να το πούμε. Δηλαδή, ακόμη και να μην γίνονται οι δουλειές στα εμπορικά, και μόνο που θα περπατάω και θα βλέπω ανοιχτό το κατάστημα, αλλάζω λίγο μέσα μου, να πω την αλήθεια. Παρά αυτό το πράγμα που περπατάω αυτή τη στιγμή και δεν... Να σας πω ένα προσωπικό μου βίωμα, κύριε Άντσου. Είχα να βγω ένα μήνα κυριολεκτικά, χωρίς υπερβολή, αυτό που σας λέω. Από τις 13-14 Μαρτίου, όταν... Δεν βγήκατε από το σπίτι, Σε τοπικό επίπεδο, δεν βγήκα από το σπίτι, είναι σχήμα λόγου, έτσι. Τέλος πάντων, είχα να κατεβώ στην αγορά κυριολεκτικά ένα μήνα. Κατέβηκα λοιπόν Μεγάλη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ίσα για μία ώρα ούτε, για δουλειές τις οποίες έπρεπε να τελειώσω. Και πιστέψτε με, κυριολεκτικά σφίχτηκε το στομάχι μου από την εικόνα την οποία έβλεπα από την αγορά της πόλης. Και όχι μόνο από την αγορά, από την πόλη γενικότερα, έτσι. Αν μη τι άλλο, μεγάλη εβδομάδα τουλάχιστον θα υπήρχε κάποια κίνηση, θα υπήρχε κάποια κινητικότητα στα καταστήματα. Θα έβλεπες κόσμο, θα έλεγες ευχές για καλό Πάσχα και για καλή Ανάσταση. Όλα αυτά λοιπόν δεν υπήρχαν, δεν υπάρχουν, και φοβάμαι μήπως αργήσουμε ακόμα και να τα κάνουμε, έτσι. Επαναλαμβάνω, το 4 Μαΐου, εμένα τουλάχιστον, επειδή επαναλαμβάνω, έχω συζητήσει και με πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι χειρίζονται όλη αυτή την κατάσταση, ενώ από το τριτοβάθμιο όργανο του κλάδου μας, το 4 Μαΐου νομίζω ότι είναι πολύ αισιόδοξο. Πολύ αισιόδοξο. Μακάρι βέβαια να είναι το 4 Μαΐου πράγματι και μια πραγματικότητα, έτσι. Γιατί όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει να λειτουργεί η αγορά, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, τόσο πιο γρήγορα θα αλλάξει η ψυχολογία μας,
τόσο πιο γρήγορα θα βλέπεις κόσμο να κινείται έξω με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, έτσι. Άρα τα μαγαζιά θα δώσουν τον αρχικό τόνο ότι ξαναμπαίνουμε σε καθημερινότητα. Αυτό είναι το νόημα και είναι σίγουρο ότι δεν θα τρέξει όλος ο κόσμος από την πρώτη μέρα στα εμπορικά. Είναι όμως σίγουρο ότι θα αλλάξει σιγά σιγά την ψυχολογία του κόσμου. Αυτό θα είναι επίσης πολύ μεγάλο επίτευγμα. Μόνο που θα βλέπεις μαγαζιά ανοιχτά, μόνο που θα βλέπεις βιτρίνες ανοιχτές, μόνο που δεν θα βλέπεις ρολά κατεβασμένα. Μόνο που όταν θα σου ρουπώνει, αν μη τι άλλο, θα βλέπεις φώτα αναμένα στις βιτρίνες, είναι κάτι και αυτό. Βέβαια, το ερώτημα είναι με τι κολεξιόν θα ανοίξουν τώρα τα μαγαζιά, δηλαδή ειδικά ρούχα και τα λοιπά, παπούτσια. Μην ανοίγεται τέτοια συζήτηση. Ναι. Αν είναι λοιπόν, ένα θέμα. Αδελφή, πότε να πάρουν οι άνθρωποι τα καινούργια τους, δηλαδή τη στιγμή που δεν δούλεψαν ούτε μία μέρα το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή να ανοίξουν ωραία. Αν λοιπόν υπάρχουν συνάδελφοι, κύριε Αντσούλη, οι οποίοι πρόλαβαν και πήραν την κολεξιόν τους, είναι προφανές ότι έχασαν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της εμπορικής περίοδου, να το πούμε έτσι. Ναι. Ας μην ξεχνάμε ότι την περίοδο του Πάσχα όλοι μας θέλουμε να πάρουμε το καινούργιο μας ρούχο. Μιλάω για τους συναδέλφους, έτσι. Προσπαθεί να κάνει ό,τι το καλύτερο για να μπορέσει να καλύψει τις ελλείψεις του, να μπορέσει να καλύψει τις υποχρεώσεις του και πάει λέγοντας. Χάθηκε λοιπόν αυτή η περίοδος, έτσι. Αν λοιπόν υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι πρόλαβαν και πήραν την κολεξιόν τους αυτόματα σε ένα, σε δύο, σε τρεις μήνες. Άντε, εγώ να σας πω με λίγη παράταση να πάει και σε τέσσερις και σε πέντε, θα πρέπει να πληρώσουν και τις επιταγές. Χώρια από όλες τις υποχρεώσεις, έτσι. Και ας πάμε και στους άλλους λοιπόν, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να πάρουν την κολεξιόν τους, δεν πρόλαβαν να πάρουν το καινούριο εμπόρευμά τους. Και ανοίγουμε στις 4 Μαΐου, εγώ σας λέω στις 4 γιατί είναι και το πιο αισιόδοξο σενάριο. Και ανοίγουμε μετά τις 15 Μαΐου που είναι και το πιο απεσιόδοξο. Με ποια λογική θα μπορέσει να λειτουργήσει ένα τέτοιο κατάστημα, με ποια λογική θα μπορέσει ο καθένας, έτσι, με ποια όρεξη θα μπορέσει ο καθένας να μπει μέσα στο μαγαζί του. Δημιουργούνται προβλήματα, κύριε Αντσούλη, τα οποία προφανώς είναι πολύ μεγάλα. Τι να δώσει, ποιο να δώσει από τη στιγμή που έχει περάσει κιόλας. Λοιπόν, είναι πραγματικά θέματα. Πραγματικά. Αλλά από κάπου πρέπει να γίνει η αρχή. Για να δούμε. Λοιπόν, είναι προφανές ότι από κάπου πρέπει να γίνει η αρχή. Είναι προφανές, τουλάχιστον με αυτά τα οποία διαβάζουμε και με αυτά τα οποία ακούμε στα ρεπορτάζ και στα site, είτε πολιτικά είτε οικονομικά και τα λοιπά, ότι το κομμάτι της αγοράς το οποίο θα ανοίξει θα είναι αυτό στο οποίο αντιστοιχούν όλα τα μικρά μαγαζιά, δηλαδή το κομμάτι το δικό μας. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Ενώ τα πολυκαταστήματα θα είναι κλειστά, δεν θα μπορεί κάποιος λοιπόν να πάει σε εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα και τα λοιπά. Ναι, γιατί υπάρχει λογική του ότι εκεί συγκεντρώνεται και πάρα πολλοί κόσμος. Αν σκεφτούμε και τη λογική για την οποία αυτά τα πολύ μεγάλα καταστήματα, δηλαδή τα λεγόμενα mall, ήταν αυτά τα οποία είχαν κλείσει και πολύ πιο νωρίς από ότι είχαμε στη διαδικασία να κλείσουμε εμείς, τότε είναι προφανές ότι αυτή τη φορά θα γίνει το αντίστροφο πράγμα. Ναι, θα γίνει το αντίστροφο. Μα έτσι, αυτοί που έκλεισαν τελευταίοι θα ανοίξουν προφανώς πρώτοι. Και αυτοί που έκλεισαν πρώτοι θα ανοίξουν φυσικά τελευταίοι. Έτσι πάει η σταδιακή αποκατάσταση της τάξης. Και τέλος πάντων, γιατί υπήρχε λόγος κάποιος να κλείσει πρώτος και υπήρχε λόγος να κλείσει κάποιος τελευταίος. Αυτός που επηρεάζει το περισσότερο κλείνει πρώτος, αυτός που επηρεαζόταν λιγότερο κλείνει τελευταίος. Το ζητούμενο λοιπόν, κύριε Ασούλη, είναι να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το υγειονομικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, πρωτόγνωρο. Εγώ και από μεγαλύτερους με τους οποίους συζητάω δεν θυμούνται στη ζωή τους να αντιμετώπισαν τέτοια πράγματα. Μόνο με ιστορικά κείμενα τα οποία βγαίνουν κατά καιρούς στη δημοσιότητα βλέπουμε για τέτοιου είδους καταστάσεις στις αρχές του 19ου αιώνα, 1918-1920. Με την Ισπανική γρίπη στην Καστοριά, για τον τόπο μας, έτσι. Άρα λοιπόν είναι πράγματα τα οποία είναι προφανές ότι κανένας δεν είναι προετοιμασμένος να τα αντιμετωπίσει. Ναι. Πολύ περισσότερο ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος, αν μη τι άλλο, είχε την καθημερινότητά του, είχε τη δουλειά του, είχε την οικογένειά του, προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα και πάει λέγοντας, έτσι. Αν λοιπόν σκεφτούμε και φέρουμε στο μυαλό μας
τη δυσκολία με την οποία, ή μάλλον τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισαν ακόμα και οι καλύτεροι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Και τα καλύτερα συστήματα υγείας που κατέρευσαν. Τότε είναι προφανές, κύριε Ρανσούλη, ότι κάτι θα αλλάξει, κάτι έχει αλλάξει μάλλον, έτσι, με το οποίο θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε από εδώ και πέρα. Μα σε λιγότερο βαθμό, σε μεγαλύτερο βαθμό, θα πρέπει να μάθουμε αυτό το πράγμα, να ζούμε. Ωραία. Κύριε Πανταζή, τα λέμε σύντομα, φαντάζομαι. Θα δούμε πραγματικά την κατάσταση. Βέβαια, προέχουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, προέχει να δούμε πώς θα πάνε, γιατί υπενθυμίζω ότι η Καστοριά, η Δήμη της Καστοριάς και η Μεσοποταμία, ειδικότερα, είναι σε ειδικά καθεστώτα. Δεν ισχύουν, αυτό δεν θέλω να το ξεχνάμε στην Καστοριά. Ό,τι ζούμε στην Καστοριά δεν το ζει η υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαστε πια η μόνη περιοχή που τα ζει. Η μόνη. Και κάποιες, πώς το λένε, κάποιες μονάδες εκεί που είναι αλλοδαποί μέσα σε ξενοδοχεία και τα λοιπά. Οι μόνες περιοχές που είναι ακόμα σε καραντίνα είμαστε εμείς. Εμείς έχουμε μείνει τελευταίοι, κύριε Πανταζή. Δυστυχώς. 23 του μηνά θα ανακοινωθεί τι θα γίνει με τη Μεσοποταμία. Δεν θέλω να ξεχνιόμαστε. Είμαστε την εβδομάδα που θα έχουμε ανακοινώσεις. 24 λίγη καραντίνα της Μεσοποταμίας, 23 θα υπάρχουν οι ανακοινώσεις. 27 λίγη η καραντίνα του υπόλοιπου νομού, τα ειδικά μέτρα περιοριστικά για τον υπόλοιπο νομού. 26 του μηνός θα ανακοινωθεί τι θα γίνει για τους δήμους Καστοριάς, Άργους, Νεστορίου. Μακάρι, κύριε Ανσούλη, όλες τις επόμενες ημέρες να ισχύει αυτό το οποίο αναφέρατε εξής προηγουμένως, με βάση αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Ναι. Τα μηδενικά κρούσματα. Να μην το ματιάσουμε 4 ημέρες, δεν έχουμε κρούσμα καινούριο. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά είναι πολύ ενθαρρυντικό. Είναι ένα στοιχείο το οποίο προφανώς και δίνει μια αισιοδοξία σε όλους μας. Μακάρι να συνεχίσει να πηγαίνει έτσι. Και δείχνει, λέει ο κ. Παπαδόπουλος, ότι απέδωσαν τα μέτρα. Γιατί αυτά που μετράμε τώρα είναι μετά τις 14 μέρες, τι έχει συμβεί. Και αυτό που έχει συμβεί είναι 4 μέρες χωρίς κρούσματα. Και γι' αυτό υποστηρίζει ο κ. Παπαδόπουλος ότι εμείς που ήμασταν υπέρ των σκληρών μέτρων, έστω και αν τα ακούσαμε, αν είχαν τα πράγματα αυτά και τα μέτρα αυτά υλοποιηθεί την ώρα που τα ζητούσαμε, δηλαδή μια εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι επιβλήθησαν, θα θρυνούσαμε, λέει ο κ. Παπαδόπουλος, λιγότερους νεκρούς στην Καστοριά. Είναι προφανές. Θα είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Όσο ζόρι και αν ήταν αυτό, φυσικά, έτσι, γιατί το ζόρι, κύριε Πανταζή, είναι δεδομένο, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά είναι δεδομένο το ζόρι. Και οι αντοχές λιγοστές. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, κύριε Ανσούλη. Χριστός ανέστη σε όλους. Αληθώς ο Κύριος. Αληθώς. Και μακάρι να φτάσουμε να ανοίξουμε την αγορά με τον όποιο τρόπο θα μπορέσουμε να την ανοίξουμε στις 4 Μαΐου. Μακάρι. Εμείς θα είμαστε κοντά και στον εμπορικό κόσμο, κοντά σε εκείνες τις μέρες, επαναλαμβάνω. Προηγούνται όμως, αυτό θέλω να πω, προηγούνται για το νομό μας άλλες ανακοινώσεις. Προηγείται στις 23 για Μεσοποταμία και στις 26 για Καστοριά. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Και τέλος πάντων, έτσι, για να αλαφρύνουμε λίγο το κλίμα, επειδή έτσι. Όλοι μας βάλαμε το μυαλό μας και δούλεψε για να βρούμε τρόπο το πώς θα γιορτάσουμε το Πάσχα, πού θα ψήσουμε, πώς θα ψήσουμε, τι τρόπο θα ψήσουμε, ας το κάνουμε και την Πρωτομαγιά, για να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο. Έτσι. Και είναι και τριήμερο. Χαιρόμασταν στην αρχή της χρονιάς, Παρασκευή η Πρωτομαγιά. Λοιπόν, εντάξει, κύριε Πανταζή, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και δαθούλη. Τα λέμε σύντομα. Σδέρι Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αληθώς Ανέστη Χριστό, χρόνια πολλά σε όλους. Πάμε στον κλάδο που θα τραβήξει ίσως το πολύ μεγάλο ζόρι και έναν από τους κλάδους που βασίζεται και η Καστοριά μας πάρα πολύ πια, αλλά και όλη η Ελλάδα. Σιδέρη, για σας φαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Ακούμε σε μεταγενέστερο χρόνο να ανοίξουν ξενοδοχεία, χωρίς να ξέρουμε όμως πώς θα ανοίξουν, με ποια μέτρα θα ανοίξουν περιοριστικά ή με ποιους υγειονομικούς όρους. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Γιατί στην Καστοριά δεν έχει οριστεί να είναι ανοιχτό ούτε ένα ξενοδοχείο και τα μοναδικά δύο ξενοδοχεία που είναι ανοιχτά είναι αυτά που φιλοξενούν τους μετανάστες? Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, Χρήστο. Η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, ο υπουργός Θεοχάρης, δεν όρισε κάποιο ξενοδοχείο στην Καστοριά έτσι ώστε να λειτουργεί και κάθε φορά. Έγινε και σε άλλες περιοχές αυτό, μισό λεπτάκι, ή μόνο στην Καστοριά? Στην Καστοριά δεν υπήρξε καταρχήν ενδιαφέρον από κανέναν ξενοδόχο και κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη επικοινωνούμε είτε με τον κύριο την Περιφερειάρχη είτε και με τον κύριο Δήμαρχο και ρωτάμε τα μέλη μας αν θέλει κάποιος να λειτουργήσει.
Δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα κάποιο ενδιαφέρον. Κατάλαβα. Και έχουν μείνει μόνο τα ξενοδοχεία με τους μετανάστες που λειτουργούν στην Καστοριά. Το πιο κοντινό ξενοδοχείο που υπάρχει πλέον στην Καστοριά είναι στην Τολεμαΐδα. Μάλιστα. Το πιο κοντινό στην Καστοριά, πια στην Καστοριά του τουρισμού, της ομορφιάς κτλ. Να λέμε σήμερα, πού να μας το έλεγαν αυτό το πράγμα, ότι το πιο κοντινό ξενοδοχείο που θα λειτουργούσε στην Καστοριά θα ήταν στην Τολεμαΐδα. Είναι απίστευτο. Για σας τι λένε τώρα τα πράγματα, Σιδέρη μου, όπως τα πράγματα. Για μας τα πράγματα είναι τραγικά, Χριστέ, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουμε. Ακούγεται από ρεπορτάζ που διαβάζουμε. Τον Ιούνιο. Στο ίντερνετ τον Ιούνιο ή και τον Ιούλιο ακόμα. Ναι. Και μάλιστα με κάποια διαβάθμιση από τα μικρότερα προς τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία. Ναι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση πρώτα να ανοίξουν, ας πούμε, ξενώνες. Ενδεχομένως, ναι, όσο μικρότερο θα είναι, θα είναι πιο εύκολα ελέγξιμο, θεωρώ. Θα ανοίξουν πιο γρήγορα. Ναι. Μάλλον πιο εύκολα θα ανοίξουν τα μικρά ξενοδοχεία και λίγο αργότερα τα μεγαλύτερα. Mm-hmm. Αλλά αυτό που δεν ξέρουμε καθόλου είναι με ποιους όρους θα λειτουργήσουμε. Δηλαδή, όρους ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων μας, των πελατών μας, οικονομικούς όρους, το τι δουλειά θα έχουμε. Θεωρώ ότι το 20. Είναι χαμένο. Εννοείς και με τι τιμές θα ανοίξετε, Σιδέρη? Πέρα από τον τιμών, αυτό είναι το τελευταίο που θα ανοίξουμε, αλλά θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε εμείς ξανά τη δουλειά μας για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι έτοιμοι όλοι οι συνάδελφοι στο 20 μέσα να ανταποκριθούν. Ναι, ναι. Το θέμα μας αφορά, γιατί το καλοκαίρι θα μου πεις για την Καστοριά δεν είναι και η πιο πρωτοκλασάτη περίοδος, έτσι? Όχι, πιο high class περίοδος. Όχι, ξεκινούσε τον Αύγουστο. Μπράβο. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, γιατί πάρα πολλά παιδιά από την Καστοριά πηγαίνουν για σεζόν στα νησιά, Σιδέρη. Βέβαια. Έβρισκαν πάρα πολύ λύση στο πάρα πολύ έβρισκαν μια λύση να δουλέψουν 3-4 μήνες τέλος πάντων στα νησιά. Αυτός ο κόσμος που είναι κυρίως νεαρός κόσμος, τι θα γίνει φέτος, Σιδέρη, τι βλέπεις? Δεν μπορώ να φανταστώ, Χρήστο, αν δεν δω πότε θα ξεκινήσουν να δουλεύουν η βαριά βιομηχανία μας στα νησιά. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω καθόλου τι θα γίνουν τα παιδιά αυτά. Και δεν ξέρω αν θα αντιμετωπίσουν και όσα θα χτυπήσουν πόρτες για να βρουν δουλειά, δεν ξέρω αν θα αντιμετωπίσουν και άλλα θέματα, γιατί θα προέρχονται από την Καστοριά. Δεν ξέρω αν αυτό ελπίζω το κομμάτι. Ελπίζω να μην βιώσουμε τέτοια ρατσισμού και αυτοματισμών, Χρήστο. Ελπίζω να μην το βιώσουμε. Έχουμε δει πολλά πράγματα μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ καλά σε όλη την κρίση, και το υγειονομικό μας σύστημα και εμείς ως πολίτες. Βλέπουμε πώς αντιμετωπίσαν οι πολίτες της Καστοριάς το πρόβλημα αυτό σε σχέση με πολίτες άλλων νομών. Και νομίζω ότι επιδείξαμε τη μεγαλύτερη σοβαρότητα και τη μεγαλύτερη ανταπόκριση στο κράτος. Και αντέξαμε σκληρότερα μέτρα. Αντέξαμε πάρα πολύ. Δεν θέλω να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Έτσι. Και το σύστημά μας ανταποκρίθηκε και εμείς οι ίδιοι ανταποκριθήκαμε και πρέπει αυτό να το αναδείξουμε. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα παιδιά που θα φύγουν για σεζόν, όσα τέλος πάντων φύγουν, θα αντιμετωπίσουν και τέτοιου είδους ρατσιστικές συμπεριφορές, όπως είδαμε σε άλλους τομείς της ζωής μας μέχρι τώρα. Σε γάλατα, σε κρέατα, σε αυτοκίνητα και παραγγελίες, σε αυτοκίνητα με καστοριανές πινακίδες. Ναι, όλα αυτά που συνέβησαν. Σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα που δεν μας έβαζαν μέσα. Αν τα δούμε και στα παιδιά αυτά, θα είναι πραγματικά κρυφό. Θα είναι τραγικό. Δεν είναι τραγικό. Έτσι. Σιδέρη, τώρα υπάρχει ένας κόσμος που δουλεύει και στα εδώ ξενοδοχεία. Αυτός ο κόσμος, πέρα από τον κόσμο δηλαδή που θα φύγει στα νησιά, αυτός ο κόσμος τι κάνει αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είναι σε αναστολή λειτουργίας. Έχουν μπει όλοι οι ξενοδόχοι, έχουν βάλει σε αναστολή το προσωπικό. Σε αναστολή τη λειτουργίας, μάλιστα. Και μπορούν και είναι δικαιούχοι των 800 μάλιστα. ευρώ τα παιδιά. Ναι. Έτσι ώστε πρώτα ο Θεός, όταν και όποιοι ξανανοίξουν, να μπορούν να ξαναδουλέψουν ξανά τα παιδιά αυτά. Μάλιστα, μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι το 800 αυτό ίσως ξαναδοθεί. Ναι, μόλις μπούμε και στον Μάιο, γιατί αυτό ακριβώς. Το 800 δεν ήταν για τον Απρίλιο, ήταν για τον μισό Μάρτιο και Απρίλιο. Ακριβώς, για 45 μέρες του Μαρτίου και του Απριλίου. Και περιμένουμε τώρα το δεύτερο 800. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερο 800, θα είναι λιγότερο από 800 μόνο για τον Μάιο, δεν ξέρω. Ό,τι προκύψει. Έτσι ακριβώς, Χριστό, ό,τι προκύψει. Πάντως, εσείς ως Ένωση Ξενοδόχων, έχετε σκοπό να πάρετε όλα τα παιδιά πίσω στην δουλειά όταν θα ανοίξετε? Εμείς, ή θα μείνει κόσμος έξω από τα παιδιά? Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε και να ευεργετηθούμε από τις διατάξεις
των προεδρικών, των διαταγμάτων που βγάζει η κυβέρνηση, θα πρέπει να κρατήσουμε τα παιδιά στη δουλειά. Αλλιώς δεν θα έχουμε αυτά τα ωφελήματα. Άρα λοιπόν, αν πάτε σε απολύσεις, δεν πρόκειται κι εσείς να βοηθηθείτε. Έτσι, αν δεν έτσι, πάτε ακριβώς. σε απολύσεις, θα ωφεληθείτε κι εσείς να στηριχτείτε ξανά. Είναι λίγο μακρινό όμως, Σιδέρη, αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο πλησιάζουμε προς τον χειμώνα, όσο θα πλησιάζουμε προς τον χειμώνα, πιστεύεις, γιατί ακούμε κάποιες δηλώσεις ότι δεν χάθηκαν όλα για τον τουρισμό, πολλά ποντάρουμε στο δεύτερο εξάμεινο. Όχι, εμείς εξετάζουμε και την επόμενη μέρα, Χρήστο, δεν σταματήσαμε, δηλαδή, να τη σκεφτόμαστε. Πιστεύεις ότι του χρόνου, ας πούμε, τα Χριστούγεννα η Καστοριά θα ζήσει ωραίες στιγμές και πάλι? Θα ξεχάσουμε όλα αυτά. Ανεπανέλεπτες στιγμές η Καστοριά, θα μεγαλουργήσει η Καστοριά, Χρήστο. Αυτή είναι η αίσθησή μου, αυτή είναι η πίστη μου και να μια θέλω να την μεταδώσω άποψη. Παντού. Να μια αισιόδοξη άποψη, πραγματικά. Αυτό θέλουμε να γίνει, πραγματικά αυτό θέλουμε να γίνει. Και να τα θυμόμαστε όλα αυτά σαν μια κακή ανάμνηση, σαν έναν εφιάλτη που τον περάσαμε όμως όλοι μαζί. Ακριβώς, Χριστό. Λοιπόν, Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χριστό. Χαιρετισμού σε όλους. Χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σέντρα.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.